Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάντα συντονισμένοι εσείς στο ITV. Μας βλέπετε την εκπομπή Sports Arena και για την επόμενη μισή ώρα περίπου και κάτι παραπάνω θα είμαστε μαζί. Τηλεφωνείτε στο 2651-023-657 να διεκδικήσετε τρεις προεδρικές δώρα επιταγίας συνολικής αξίας 45 ευρώ. Προσφορά από την Bimdo και έξι εισιτήρια. Για το παιχνίδι πας Γιάννα Πανιώνιος λοιπόν τη Δευτέρα, στο απόγευμα. Θυμίζουμε λοιπόν η επόμενη αγωνιστική για τον Πας είναι Δευτέρα, απόγευμα στις 7. Έξι εισιτήρια λοιπόν προσφέρει η κουμπή απόψε. Μάλλον προσφέρει η Nova και το καφέ Τρουά. 4 η Nova και 2 το καφέ Τρουά και του ευχαριστούμε θερμά. Που θα στείλουν 6 τυχερούς ή τυχερές από εσάς στο Ζωσιμάδες τη Δευτέρα. Λοιπόν, και επίσης ευχαριστήσουμε και τη Φρότζου Πολιτεία για την υπέροχη φιλοξενία και την άψογη εξυπηρέτηση για την συνέντευξη του κύριου Δωμάζου που λοιπόν παρακολουθήσατε πριν από λίγο. Και επίσης για το βιβλίο. Αυτό ήθελα να σου πω για πες. Ήταν η παρουσίαση λοιπόν σήμερα το απόγευμα στις 8 στα Σφαγεία. Για όποιον όμως δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει, να παραστεί στην παρουσίαση. Και η Φυσιά Time, papakiyahoo.gr. Πληροφορίες λοιπόν, mail για να σας σταλεί το βιβλίο του κύριου Δωμάζου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως, όπως καταλάβατε από την σχετική σφήνα που έπεσε για την ενότητα του Ερασιτεχνικού. Έχουμε εδώ κοντά μας τον συνεργάτη της εκπομπής, τον νέο συνεργάτη της εκπομπής, τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και από μένα. Ο οποίος τσατάρει. Τσατάρω, ναι, διαβάζω. Έχουμε κανένα νέο της τελευταία στιγμής. Αυτή την ανακοίνωση της Κοσμηράς που λέγαμε τώρα στο διάλειμμα για ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή του Βοτανικού, ο οποίος λένε ότι έβριζε όλη την ώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα. Τώρα που παίξαν το Σάββατο στο μεταξύ του το 1-1. Τι περίεργο. Ό,τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, συγκεκριμένα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα και καλό είναι να απομονώνονται από το χώρο του ερασιτεχνικού. Ναι, και ποιο είναι οι ίδιοι παράγοντες. Το οποίο όμως δεν απομονώνεται με μια ανακοίνωση. Αν δεν πάρουν θέση οι ίδιοι οι διαιτητές που τα ακούνε με στο γήπεδο και γενικά τα ακούμε όλοι μας εκεί πέρα, εμείς τι κάνουμε. Αυτό είναι ένα ζήτημα που λες. Γιατί δεν αντιδρούν. Γιατί θεωρούν ότι με αυτό θα κάνουν κακό στον ποδοσφαιριστή, ότι θα του κόψουν την καριέρα που έχω ακούσει π.χ. πολλούς διαιτητές. Την όποια καριέρα, γιατί σου λένε να τιμωρήσω έναν παίκτη με 10 αγωνιστικές ή παραπάνω, είναι σαν να του κόβω τη σεζόν. Θα συχάσουμε οι υπόλοιποι όμως. Δεν το σκέφτονται έτσι. Θέλω να πω στο σύνδεσμο Υπήρου. Λοιπόν, για πάμε να δούμε παρέα τα αποτελέσματα για την πρώτη αγωνιστική της ΑΕΠΣΥ. Ναι, πρεμιέρα λοιπόν στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, αποτελέσματα και βαθμολογία. Λοιπόν, εδώ βλέπετε. Μελισσάριο Πέραμα 0-3, Ανατολή Σερβιανά 0-3. Έχουμε ρεπορτάζ από αυτό το παιχνίδι και ο Δημήτρης βρέθηκε στο γήπεδο της Ανατολής να μας πει τι έγινε. Ήταν κοφαντικά διπλά την πρώτη ημέρα των αγώνων, το Σάββατο, αυτά τα δύο παιχνίδια. Και για το πρώτο δεν ισχύει τόσο, γιατί το Βελισσάριο είναι ένα Βελισσάριο. Διπλά και δύο άσοι αυτή η αγωνιστική, έτσι. Ναι, είναι πολλά όχι, διπλά. Ήταν λέω όμως ότι πέρυσι, ναι, για παράδειγμα, χειρά, θα ήταν διπλά. Πολύ ναι, μεγάλες εκπλήξεις αν ήταν αντίστοιχα τα αποτελέσματα στα ναι, δύο μάτσα. Γι' αυτό τα λέω ηχηρά διπλά. Ναι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί κάτω το Βελισσάριο νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετική ομάδα την περσινή. Όσον αφορά τα Σερβιανά, θα μας πει ο Δημήτρης πώς ξεκίνησαν. Πράγματα με Σουτίτσα 1-4. Από 1-0 ανατροπή. Ροδοτόπι Κρία, συγγνώμη, 1-0. Νησία Μπελόκηπη 3-1. Στο ντεμπούντο λοιπόν στην πρώτη κατηγορία το νησί ξεκίνησε με θετικό πρόσημο. Κράψη Αγροτικός Αστέρας Άμνου Καλαμά 0-2. Ρεπορταζιών και από τη Λιμνοπούλου θα μας πει ο Δημήτρης. Μικρασιάδης Χουλιαράδης 0-1. Μάλλον έμειναν στους πανηγυρισμούς του κυπέλου. Στην εκπνοή πέσανε. Στο 96 νομίζω, στο 95. Στο τρίτο τέταρτο λοιπόν καθυστερήσουν. Ναι, ναι. Ωραία, και Θιέλα Κατσικά, Θιέλα Ελεούσα 0-3. Καθόλου και έκπληξη. Και αυτό έκπληξη δεν ήταν. Καθόλου έκπληξη για όσου παρακολούθησαν τον παιχνίδι, ήταν πραγματικά όχι, ανώτερη Ελεούσα. Πριν τον αγώνα δεν θα θεωρούσε. Ουδής περίμενε ότι αυτό το παιχνίδι θα πάει διπλό με τέτοια. Είναι λίγο σχετικά, παιδιά, επειδή είναι πρώτη αγωνιστική, νομίζω έχουμε πολλά πράγματα να δούμε. Όπως βλέπετε χαρακτηριστικά και στον πίνακα. Βαθμολογία λοιπόν προσφορά τη Glass Art Κορδιάς. Βέβαια. Όπως ξέρει, ξέρεις από καθρέφτες γενικώς. Γιατί ο καθρέφτης του πρωταθλήματος είναι η βαθμολογία και είμαστε μόλις πρώτοι στην πρώτη αγωνιστική. Είχαμε μόνο νίκες. Και εξού έχουμε λοιπόν Μισοτίτσα, Πέραμα, Ελεούσα, Σερβιανά, Νησί, Παρακάλαμε, Φιλιαράδες και Ροδοτόπι. Έχουν την πρώτη νίκη, άρα και τρεις βαθμούς. Και οι υπόλοιποι, όπως βλέπετε, δεν έχουν ακόμα βαθμό. Εντάξει. Και δεν είναι λογικό. Δεν υπάρχει ισοπαλία. Ναι. Φανταστείτε να τελειώνει τώρα το πρωτάθλημα με αυτή τη βαθμολογική κατάταξη. Α, καλά, εντάξει. Χιούμορ. Πάμε να δούμε ναι, την επόμενη αγωνιστική. Για πάμε. Τη δεύτερη. Η οποία και αυτή έχει ωραίες αναμετρήσεις. Βάλε, παιδί μου, δεύτερη αγωνιστική πάνω. Τι επόμενη. Ο άλλος μπορεί να μην ξέρει ποια είναι αυτή που παρακολούθησε. Είναι μετά της πρώτης, Νίκο. Εντάξει, Νίκο, μετά την πρώτη έρχεται η επόμενη. Ναι, αλλά μπορεί να μην είδε την πρώτη, να μην είδε την πρώτη κάρτα. Παιδιά μου, κάνει συνέχεια παρατηρήσεις. Δεν πάμε σχολείο, με κουράζεις. Λοιπόν, επόμενη αγωνιστική. Θέλω να σας πω, τα μάτς πάνε στις 5, μισή ώρα πίσω. Ναι. Πάμε προς χειμώνα, σταδιακά θα πηγαίνουμε μισή ώρα πίσω. Τα μάτς του Σαββάτου. Μισοτίτσα νησί, Πέραμα Σερβιανά, Ελεούσα Ανατολή. Εξαιρετικά νομίζω μάτς, ενδιαφέρον παιχνίδι το τρίτο. Και το Πέραμα Σερβιανά. Και το Πέραμα Σερβιανά λες. Γιατί και οι δύο είναι με νίκη 3-0. Θεωρείται και οι δύο πολύ καλοί αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα είναι από τα καλύτερα λοιπόν, μάτς αυτό. Μισοτίτσα θα παίξει στο ΠΕΑΚΙ. Ναι. Το ΠΕΑΚΙ, ΕΨΥΠ νομίζω. Θυμάσαι. Νομίζω λοιπόν, επειδή έχουμε και αλλαγές με τις έδρες. Ναι. Καλά, το δούμε αυτό. Θα για το δούμε πάμε αυτό. Στα μάτια Κυριακής, Ροδοτόπι, Πράμαντα, Κρία, Κράψη, Αμπελόκηποι, Μικρασιάτες, Παρακάλαμος, Βελισσάριο και Χουλιαράδες, Θιέλα Κατσικάς. Και αυτό νομίζω καλό παιχνίδι. Πολύ.
Περάστε κτέο το όχημά σας στο κτέο Παπαδόπουλος και βγείτε κερδισμένοι στη στιγμή. Για επιβατικά, κερδίστε δωρεάν εσωτερικό-εξωτερικό πλήσιμο στα πρατήρια του ομίλου μας. Για μηχανάκια, κερδίζετε δωρεάν εξωτερικό πλήσιμο. Για βαρέα οχήματα, κερδίζετε δωρεάν εξωτερικό πλήσιμο, έκπτωση στις κάρτες ελέγχου καυσαερίων και εκούσιο έλεγχο σε όλα τα σημεία του οχήματος. Κλείστε ραντεβού online. Κτέο Παπαδόπουλος, στην Περιφερειακή Οδό. Λοιπόν, ΕΨΥΠ παίζουν. Και όπως συμβουλεύουμε το site της ΕΨΥΠ, ναι, είναι τελικά στην ΕΨΥΠ. Ένα 1-0, κύριε Παπαγιάννου. Όλα τα site μπορεί να κάνουν λάθη. Ένα 1-0, αλλά θα ισοφαρίσω 1-1, γιατί μου στείλαν τώρα μήνυμα και μου λένε βάλτε με στο ένα πόδι τιμωρία. Είναι σαν να κάθομαι λίγη τιμωρία. Όχι, γιατί κάνει τιμωρία. Σαν μια χαρά, δίπλα στον Ταυρούκο. Ναι. Μπροστά στην πολύ ωραία γυάλινη κατασκευή που είναι το τρόπαιο. Όχι, με πειράζει να κάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε ρεπορταζιών. Από πού θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε χρονικά. Δίλε σε μένα να αποδεί. Ανατολή Σεριανά. Ανατολή Σεριανά. Εκεί τι έγινε τόσο καλά τα Σεριανά, Δημήτρη? Τόσο το καλά. Πει, το έχει πει μια ομάδα που προαλήφεται φέτος για μεγάλα πράγματα. Δεν ξέρω αν θες Έλληνα να πέσουν. Ναι, παιδιά, να δούμε το ρεπορτάζ και θα σχολιάσουμε από πάνω. Ναι, εντάξει, εγώ απλά γενικό σχολείο. Ναι, όχι, να βλέπουμε και τις φάσεις. Τα Σερβιανά αποδεικνύουν ότι όντως φέτος θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Το αποδεικνύουν από την αρχή. Επειδή η χρονολογική σειρά των φάσεων παίζει ρόλο, θα δούμε την πρώτη φάση που για μένα έκρινε όλο το μάτς. Πρώτον, γιατί. Πρώτη φάση του αγώνα. Να το. Εδώ ο Γρηγόρης ο Δήμος κάνει το λάθος. Την κλέβει ο Διαμαντόπουλος και πάει στο έναν εναντίον ενός τώρα με τον Τρόσο. Επειδή βρίσκομαι ακριβώς σε διαγώνια, να το πω έτσι, οπτική πλευρά, για μένα δεν υπάρχει πουθενά απέναντι. Μα και από τις φάσεις που βλέπουμε δεν υπάρχει απέναντι. Ζήτησε συγγνώμη στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Ζήτησε συγγνώμη γιατί μετά από αυτό το λάθος επηρεάστηκε τόσο πολύ που και στο δεύτερο και στο τρίτο γκολ φταίει ο ίδιος. Οπότε ουσιαστικά φταίει και στα τρία γκολ. Έπεσε το ανάθεμα πάνω του. Εδώ πέρα όμως, από ό,τι βλέπουμε, με κάθε επιφύλαξη και από τη λήψη αλλά και από τη γνώμη του Δημήτρη που ήταν σε εκείνη την πλευρά, δεν υπάρχει πέναλτι. Κατσικογιάννης ήταν έχει ξεγελαστεί ο Κατσικογιάννης. Έχετε διαγώνια λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης της μπάλας από τα δεξιά στα αριστερά και θεωρώ ότι ξεγελιέται με το πόδι που πάει να βάλει ο Δρόσος, το τραβάει πίσω. Και εκείνη την ώρα βουτάει ο Διαμαντόπουλος. Το κερδίζει κιόλας αυτό που λέμε. Το κερδίζει, ειδικά από τη λήψη του διαιτητή. Τώρα το κερδίζει, αλλά. Από εκείνο το σημείο και είναι μετά. Είναι λάθος, δεν υπάρχει πέναλτι, έτσι. Για μένα από εκείνο το σημείο και μετά αλλάζει όλο το μάτς. Τα Σεριανά έχουν πολύ καλή ψυχολογία. Εδώ είναι το δεύτερο γκολ. Πραγματικά αξίζει να το δούμε γιατί η κίνηση που κάνει ο Αλεξίου δεν την περιμένει. Η ποδιά που κάνει στο Δρόσο και το λάθος του Γρηγοριάδη, ο οποίος πέφτει από τα αριστερά και του δίνει την κλειστή γωνία. Σαν την ποδιά που κάνει ο Μασούντ στον αμυντικό του Παναγιώτου. Γι' αυτό τον Μόρα. Όχι, αλήθεια ήταν, έμοιαζε η ποδιά, τώρα δεν είναι συγκρίνω. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ωραίο γκολ και στο 16 εκεί ουσιαστικά έχει τελειώσει το μάτς. Ήταν στο 16-0-2, ναι, έτσι. Στο 0-2. Εντάξει, μετά δεν υπάρχει, ξέρεις, κόβονται τα πόδια εκεί. Δεν υπάρχει ψυχολογία. Είχαν κοπεί από το δεύτερο λεπτό, με τη φάση του πέναλτι για μένα κατέρευσε η Ανατολή. Δεν υπήρχε μέσα στο κήπεδο. Νομίζω ότι γενικότερα λείπει η ψυχολογία στην Ανατολή σε αυτό το ξεκίνημα το φετινό. Και, εδώ, και το στραπάτσο του κυπέλου, ναι. Και τώρα πάλι ξεκίνησαν αρνητικά. Κοίτα πώς μπαίνει το τρίτο γκολ π.χ. τώρα. Από το βολέ του Κυρικλίδη. Και το δεύτερο είναι επίσης. Που είναι πάλι από λάθος του Δρόσου. Γι' αυτό ναι. Το λόγο θεωρώ ότι μπήκε στη διαδικασία να απολογηθεί. Να απολογηθεί. Γίνεται κάνε λάθη βέβαια στο ποδόσφαιρο. Κάνει τσαφ, κάνε τσαφ στην άμυνα, μπαίνει ο Θανάσης, γλιτώνει το ένα τάκλιν. Τσαφ. Μάλιστα. Μάλιστα. Γενικά τα Σεριανά ήταν πολύ καλά στημένα με στο γήπεδο. Εμένα αυτό με εντυπωσίασε. Αλλά κοστά τη ζυγάρα. Ναι, το αγαπημένο του 3-5-2 που δεν το αλλάζει με τίποτα. Δεν το κάνει. Ούτε 3-4-3 το κάνει. Με τίποτα. Αυτό με την τεχνική ανάλυση τώρα στο τεχνικό, θέλω λίγο να το κοιτάξετε. Γιατί ρε, Έλενα, αγώνας ποδοσφαίρου είναι, θα έχει ανάλυση. Εντάξει. Λοιπόν, Δημήτρη, σε έχουν πει στα Σερβιανά από την πρώτη τους τουλάχιστον εικόνα ότι. Εδώ μάλλον λανθασμένα ξαναβλέπουμε παιδιά το ίδιο ρεπορτάζ, οπότε Δημήτρη, να πάμε στο επόμενο. Πέρασαν και τα δύο βλέπουμε παιδιά. Διαφορετικό πλάνο όμως. Όχι, ήταν το ίδιο παιχνίδι. Ναι, το ίδιο παιχνίδι, αλλά σε διαφορετικό πλάνο. Να ευχαριστούμε τον Θοδωρή Μπάκα για το βίντεο του Αγώνα της Ανατολής. Εδώ βλέπουμε τον πρόεδρο της Κράψης, τον κύριο Πασιά. Του πρόεδρου της Κράψης, τον κύριο Πασιά. Αυτά τα ωραία τα παραλυπόμενα. Ναι, εδώ ναι. Έχουμε περάσει το Κράψη Αγροτικό Αστέρα σαν Καλαμά. Ναι. Δεν ξέρω, θέλετε να κλείσουμε με το Ανατολή Σεριανά ή να πούμε γενικά στο τέλος κάτι και για τα δύο μάτς. Ναι, πάμε τώρα αφού έπεσε το βίντεο τα παιδιά για να δούμε εδώ σε αυτό πάλι, το παιδί έγινε. Για μένα, επειδή οι στιγμές είναι αυτές που μετράνε σε έναν αγώνα, το μάτς αυτό κρίθηκε στο 10ο, στο 7ο λεπτό, εάν δεν κάνω λάθος, όπου έχει η ομάδα της Κράψης μια διπλή ευκαιρία να σκοράρει και αμέσως μετά η ομάδα του Παρακαλάμου σκοράρει. Βάζει τον γκολ σε μια πολύ ωραία αντεπίθεση και κάνει το 0-1, όπου και εκεί πήρε τα πάνω της, κλείστηκε καλά πίσω στα καρέ. Η ομάδα της Κράψης δεν μπορούσε να ανοίξει μετά την άμυνα του Παρακαλάμου με οποιαδήποτε υποψία φάσης. Και στο 84, από ένα λάθος του Αϊθαλή Σίτου, με ένα διπλό λάθος που έκανε στην άμυνα, έκανε πέναλτι.
Το εκτέλεσε εύστοχα ο Ζώτα, πήρε το μάτς 0-2 η ομάδα του Παρακαλά μου. Θεωρώ ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Και επιτυχημένο ντεμπούτο για το Θανάση Χαρίση. Ναι, όπου του δίνει την ευκαιρία τώρα να υποδεχτεί το Βελισάριο και να κάνει ένα 2-2 που υπό άλλες συνθήκες δεν θα το πίστευαν. Μετά από 30 χρόνια που επιστρέφουν στην Α κατηγορία και επέστρεψαν τόσο θετικά. Μάλιστα. Και από το Ρημνοπούλα λοιπόν βλέπουμε, η εκράψη θα αγωνίζεται στη Ρημνοπούλα τελικά φέτος. Ναι. Ο Μάτς αγωνίζεται εκεί. Και είχε και αρκετό κόσμο, είναι η αλήθεια. Από πλευρά και ιδίως Παρακαλά μου. Ναι. Ήρθαν αρκετοί. Νομίζω ότι το ζουνε ζεστά την. Είναι αυτό που λέμε οι κλάδες που αγαπάνε την ομάδα και είναι πάνω κατά πάνω. Θα είναι ανοιγμένη η Α πάντως φέτος. Πράγματα από τη μία, Παρακάλα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε. Εδώ ποιος είναι ο κύριος που μιλάει στο τηλέφωνο. Ο κύριος Παύλου, ο πρόεδρος του Πέραματος. Α, ο κύριος Παύλου, δεν τον είδα καλά, ναι. Δεν μας βοηθάνε και τα φώτα. Έχεις και τα παραλυπόμενα όλα. Ναι. Η Α λοιπόν έχει ανοίξει πολύ από άποψη αποστάσεων. Πράγματα Παρακάλαμος. Νησί που είναι η καινούργια στην κατηγορία. ΑΕΜ που επέστρεψε, που είναι πιο κοντά. Και κρύα, ναι. Είναι από τις ομάδες που ουσιαστικά ο Παρακάλαμος τώρα με την Πράμαντα εκπροσωπούν τις πιο κριτικές περιοχές της πόλης. Τα Πράμαντα που είναι αρκετά μακριά. Μακάρι να έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή να μπορέσουμε να πάμε. Τι άλλο ξεσημείωτο από αυτό το παιχνίδι. Το δοκάρι, κοτσόνι, ναι. Κάτι άλλο ξεσημείωτο από αυτό το μάτς δεν έχουμε, να σου πω την αλήθεια. Έπεσε και το βίντεο κατευθείαν μετά το μάτς της Ανατολής με τα Σεριανά, οπότε δεν πρόλαβα να σχολιάσουμε και εκεί. Που επί της ουσίας αυτό που με αφήνει η πρώτη αγωνιστική είναι ότι κάποιοι ξεχωρίζουν εξ αρχής, κάποιοι απογοητεύουν. Πάνω κάτω όμως πιστεύω ότι η κούρσα των ομάδων που θα διεκδικήσουν την άνοδο είναι στάνταρ. Αυτά που λέγαμε εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά είναι πολύ, πολύ νωρίς τώρα ακόμα. Έχουμε δηλαδή ένα ελάχιστο δείγμα γραφή. Ξέρεις τι γίνεται. Yeah. Αυτό που είπαμε όμως την προηγούμενη εβδομάδα βάσει της εικόνας του κυπέλου ισχύει και εδώ. Ότι αν κάποιες ομάδες δεν αλλάξουν ριζικά, δεν μπορούν να ελπίζουν για κάτι παραπάνω. Ναι. Αυτές όμως που θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω το δείχνουν με το καλημέρα. Το δείχνουν εξ αρχής, ναι. Τους ευνόησαν σε εισαγωγικά και τα αποτελέσματα. Ναι. Δηλαδή τα Σερβιανά σε εισαγωγικά ευνοήθηκαν και με την νίκη αλλά και με την έκταση του σκορ. Και δείχνουν τόσο εκοφαντικό στους τρίτους. Όπως π.χ. Κατσικά που έχασε την Ελεούσα και πάθαμε όλη πλάκα όσοι δεν το είδαμε. Ήσουν εσύ, Έλενα. Ισχύει αυτό, ναι. Τώρα έχουμε δύο μικρά βιντεάκια από την Κατσικά. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ωραία. Εδώ τι έχουμε, κάποια αντιπαράθεση. Γενικά υπήρχε πολύ γκρίνια και πολύ κίτρινη κάρτα σε αυτό το μάτς. Ήταν σκληρό παιχνίδι ή έκανε κατάχρηση ο. Εδώ είναι ένα κυρωθέν γκολ του Αλεξίου. Το οποίο δεν, από εδώ που είμαι εγώ, γιατί τραβούσα τα πλάνα, δεν είδαν offside. Όσοι ήταν εκεί μου είπαν ότι είναι πεντακάθαρο offside τώρα. Δεν έχω γνώμη να πω ότι είναι δεν είναι. Α, δεν έχεις άποψη. Το πέναλτι όμως που το έχω πιάσει από εδώ μετά. Εδώ είναι μια εικόνα με τον κόσμο που κάθεται στα παλιά σπίτια. Πραγματικά τους πολύ κόσμο, ναι. Και πού να δεις από τις τσίπες από εδώ τι γινόταν. Κάτι μου θύμισε αυτό το. Ναι. Ναι. Και είναι το πέναλτι μετά πεντακάθαρο αυτό που κάνει ο Σίτος και το βάζει ο Ζώτα. Ο Βαγγέλης Σίτος έχει πατήσει τα 40. Έχει πατήσει, τα έχει περάσει ήδη κατά δύο έτη. Κατά δύο έτη. Κατά δύο έτη. Σου έχει πει κάποιο μυστικό. Και το μία που πάλι εδώ τρέχει κατάπαυστα πάνω κάτω. Καλή διατροφή, σίγουρα. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ευτυχώς δεν έχει τραυματισμούς. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση η ζωή να έχει ο Βαγγέλης και άλλα παιδιά που συνεχίζουν για αγωνίες του αεροτεχνικού σε αυτή την ηλικία και με τα κήπεδα τα οποία έχουμε. Τώρα θα πούμε στην κλασική κουβέντα, μακάρι οι νέοι παίκτες να είχαν το θάρρος και την όρεξη να παίξουν όπως παίζει αυτός. Ναι, ισχύει. Αλλά. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αξιόλογο στη συνέχεια στο βίντεο. Όχι, απλά μετά σαν φάση είναι το πέναλτι το οποίο. Α, δεν το είδαμε, ναι. Είναι, φαίνεται η ανατροπή σε, ένα από τα, από τις, σε μία από τις λήψεις και μετά που το εκτελεί εύστοχα ο Ζώτα. Το οποίο αξίζει αν παίξει να δούμε το κοντρόλ που κάνει ο παίκτης του Παρακαλά μου από βολέ. Είναι ορισμός της τσίχλας. Της τσίχλας. Κατά καιρούς. Είχε τρίτο ημίχρονο το παιχνίδι αυτό. Όχι, τίποτα. Εμείς τι θα κάνουμε, δεν τους είπες. Πώς θα γεμίσουμε τις εκπομπές και τα site, κάτι πρέπει να γράψουμε. Μάλλον ότι είναι νωρίς ακόμα για κουσκούς. Από πρώτη αγωνιστική. Νομίζω το αεροτεχνικό ότι εντάξει, είναι χαρακτηριστικό το αυτό. Εντάξει, εδώ είναι και κάποια πλάνα απλά στη ροή του αγώνα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Η εικόνα είναι ακριβώς αυτή του αγώνα, ότι η κράψη είχε την κατοχή και ο Παρακάλαμος που περίμενε πίσω σφιχτά, έτσι ώστε να μην δεχτεί κάποια. Να το. Αυτό είναι το. Το κοντρόλ που έχει κάνει ο παίκτης του Παρακαλά μου. Εδώ είναι ο Άμρο, ο οποίος τώρα θα κάνει τη σέντρα. Ο Σίτος θα προσπαθήσει να την κοντρολάρει την μπάλα, κάνει το τσαφ που λέμε, και στην προσπάθειά του να κόψει την μπάλα, τραβάει τον παίκτη από τον ώμο. Και υπάρχει ο καταλογισμός του πέναλτι, μάλιστα. Και την κίτρινη. Και εδώ είναι το 0-2. Ωραία λήψη. Γωνιακή. Προσπαθούσαμε λίγο να κρυφτούμε από τον ήλιο, γιατί πραγματικά ναι, μεν κρύο, αλλά όταν σε χτυπάει αυτή την περίοδο είναι. Και το Σαββατοκύριακο το μεταξύ έχει πάλι πολύ ψηλές. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να δούμε
Και τι ψάρια έπιασα και εγώ στην Κατσικά. Κατσικά λεούσα λοιπόν 0-3. Ζηλέψαμε όσοι δεν ήμασταν εκεί. Εξαιρετική λήψη, μπράβο, Έλληνα. Είχε πάρα πολύ ήλιο από την πλευρά αυτή. Γιατί παίζει αυτό το βίντεο, δεν βλέπουμε καν. Να μαντέψουμε τι έχει γίνει. Σταματήστε λίγο καταρχήν, παιδιά, μπορεί να γίνει λάθος. Και όμως το πλάνο έχει πολλά credit με τον κύριο Δογκορίτη μπροστά. Ναι, ο κύριος Δογκορίτης ήταν πάντα εκεί, δεν πίστευε ότι δεν βλέπετε η ομάδα, ότι η αλήθεια είναι αυτή. Η έμπειρη ομάδα της Κατσικάς, πραγματικά πιάστηκε στον ύπνο από τους νεαρότερους του Πέτρου Κοντοδήμα. Ήταν πραγματική η θύελα η Ελεούσα. Όσο εύκολα δείχνει το τελικό σκορ επικράτησε, Κατσικά ήταν πραγματικά τελείως εκτός κλίματος, εκτός παιχνιδιού. Δεν δημιούργησε σε καμία περίπτωση επικίνδυνη φάση, αν εξαιρέσουμε 2-3 στημένα και κάποιες ατομικές ενέργειες που προσπάθησαν λοιπόν να γίνουν. Εδώ, όχι, νομίζω ότι ήταν η φάση του 0-3. Ίσως έχει γίνει κάποιο λάθος στο μοντάζ, παιδιά, στη σειρά που τρέχετε να με κράξετε. Μάλιστα, οπότε... Λοιπόν, προηγήθηκε με το Γρίβα στο 23 Ελεούσα, διπλωσίασε στο 34 με τον ίδιο παίκτη που κάνει το πρώτο σουτ, αποκρούει ο Μάτζιος και στην επαναφορά ο Βελτσίστας κάνει το 0-2. Παιδιά, δεν έχουμε άλλο βίντεο. Και εδώ για να βλέπω τη σημειώση σου τώρα, πρόσεξε. Ναι, είναι το μάτς. Με αφήνεις γιατί έχεις ένα θέμα με τη σημειώση σου. Παιδιά, έχουμε και άλλα... υπάρχουν άλλα δύο βίντεο με τα γκολ της Κατσικάς. Καλά, ό,τι υπάρχει τώρα δεν πειράζει. Μα υπήρχε. Θα τρέξουμε λίγο παραπάνω. Και... Τέλος πάντων, γιατί ειδικά το 0-3 που κάνουν βελτιστές είναι χαρακτηριστικό δείγμα της ολιγορίας της άμυνας της Κατσικάς. Πάντως, ένα αποτέλεσμα για μένα νομίζω ότι είναι ένα χειρό χαστούκι για την Κατσικά. Ναι, δεν το πιστεύω ότι σωτήρεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλό να τους προσγειώσει και απότομα, να δουν τι μπορούν να βελτιώσουν έτσι ώστε να φτιάξουν αυτό που θέλουν να χτίσουν ίδιοι. Έτσι. Ναι, γιατί βάση μονάδων αδικεί την Κατσικά από την εικόνα την οποία παρουσίασε στο χθεσινό παιχνίδι. Αδικούν σε αυτού του, ναι. Ναι, δεν έχουν γίνει ακόμα στο σύνολο. Υπήρχε κάποια μουρμούρα. Όχι, εγώ πιστεύω μέσα μου ότι υποτίμησαν λίγο την Ελεούσα. Και άμα σκεφτείς το περσινό το μάτς είχε πάει 6-1. Θες, δεν θες, υπέκτησε τη δύναμη. Δεν ξέρω αν υποτίμησαν. Σχεδόν οι ίδιοι μεταξύ τους. Αν εξαιρέσεις, η Ελεούσα πήρε 3 παίκτες, τον παρακάλουν, παίζαμε μασική. Αν βγάλεις αυτούς, οι υπόλοιποι 8 είναι οι ίδιοι με πέρυσι. Μάνι, μάνι, μέσα τους βγάζουν και έναν εγωισμό. Σου λέει, χάσαμε 6-1. Πάμε να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο, να δείξουμε ότι δεν αξίζαμε. Ναι, δεν έδειξαν αυτή τη διάθεση, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω τι λείπει. Πάντως έχει Βαρτζώτη, έχει Βλάχο, ναι, γύρισε Φώτας Μάτζιος. Έχει δηλαδή ποιοτικές προσθήκες η Κατσικά. Ξετήριο Δογκορίτη στον πάγκο, πού να το πας αυτό άλλωστε. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται πολύ δουλειά ακόμα να δέσουν ως ομάδα. Ποιοτικές πρέπει να, αφήσουν... να τρέχουν, έτσι. Να τα λέμε. Εσύ το είπες. Εγώ το είπα, το παίρνω πάνω μου. Δεν τίθεται θέμα. Χρειάζονται όμως δουλειά και ίσως να αφήσουν τον εγωισμό που χαρακτηρίζει την Κατσικά και να δουλέψουν περισσότερο. Υπήρχε τον κόλτο 0-3, παιδιά, γιατί δεν το βρίσκουμε. Ωραία, λοιπόν. Και κλείνουμε με photo story. Πάμε να δούμε το photo story τη αγωνιστική. Αυτά τα ωραία τα χειμωριστικά τα δικά μας. Δημήτρη, ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ, παιδιά. Thanks you. Ραντεβού την άλλη Δευτέρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.